κάλεσμα αγώνα για να μην χαθεί μία θέση εργασίας. Από το ναυπηγείο, αλλά να αυξηθούν κιόλα. Αυτό έχει προϋποθέσεις. Να πάμε σε κόντρα και σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Δεν νοείται η χώρα μας να μην έχει ως λαϊκή περιουσία την ναυπηγική βιομηχανία, να υπηρετεί το λαό μας, τις ανάγκες μας, για μεταφορές, για τα έχετε πει πολλές φορές, ξέρετε. Επιχειρήματα έχετε και έχουμε. Πρέπει να ενωθούμε και να παλέψουμε. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Να ενημερωθεί ο κόσμος τι κάνουμε εδώ μέσα. Εν τ' αυτού, κανένας από τις δύο παρατάξεις, μπας και δάκε, δεν θέλησαν να κάνουμε ένα δέλτα σίγμα, να κάνουμε μια συνέλευση, να ενημερωθεί ο κόσμος τι κάνουμε μέσα στον χώρο του ναυπηγείου πλέον. Μιλάνε, λέει, με τους υπουργούς, μιλάνε με τους βουλευτές ότι θα μας λύσουν το πρόβλημα. Αν μείνουμε στις δηλώσεις της κυβέρνησης, ο Άδωνης είχε πει, συνάδελφοι, ότι αν δεν έχει γίνει κάτι μέχρι 31 Μαρτίου, το ναυπηγείο κλείνει. Εμείς τι περιμένουμε, συνάδελφοι, πλέον εδώ μέσα? Να έρθει το μοιραίο και το ναυπηγείο να κλείσει? Ας μας πει η κυβέρνηση τι σκέφτεται. Ότι θα δώσει παράταση ή δεν θα δώσει παράταση? Καλή σας μέρα και καλό κουράγιο. Καλές γιορτές. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ξέρετε τι σφίγγω στους λέγγλους, αλλά τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. 600 άτομα, μια μικρή αντιπροσωπεία του κόσμου και το σωματείο άφαντο. Το μόνο μπορώ να πω, λυπάμαι. Όταν περνάει κάποιος, ή αγωνίζεται ή δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Αγώνας χαμένος είναι αγώνας που δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε, παιδιά. Αδελφοί, πριν 6 χρόνια σε αυτή εδώ την πύλη είχαμε απεργία για το θέμα που μας μαστίζει 10 χρόνια για τα ναυπηγεία. Και είχα πει το εξής: ο κύριος Σταβουλάρης είναι εντεταλμένος από τις κυβερνήσεις που περάσανε και αυτές που θα έρθουν, ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει τα ναυπηγεία. Είχε βουλιάξει, έκλεισε το Σκαραμαγκά με την καταγγελία που έκανε, βούλιαξε η Τρία και του είπα ότι έπεται η συνέχεια του τέλους, γιατί το έβλεπα. Γιατί όπως λέει στο χωριό μου, βλέπεις το λύκο, λέει, τα χνάρια του ψάχνεις. Λοιπόν, και βουλιάζει εδώ σε εμάς η Τρία η δεξαμενή, βουλιάζει ένα, βουλιάζει στο Σκαραμαγκά. Κλείνουν τα ναυπηγεία, μια κερδοφόρα επιχείρηση, γιατί οι κυβερνήσεις είναι όλες ξενόδουλες. Πρέπει να το δουν οι συνάδελφοι, να κάνουμε μαζικό αγώνα. Όταν λέμε μαζικό, όλο το μέταλλο, όλα τα ναυπηγεία, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Αυτά, ιδάλλως είμαστε καταδικασμένοι σε οικονομικό θάνατο και ανεργία.